Πριν από έτσι σήμερα να αναστάσω και χαίρομαι γιατί ξέρετε ότι επιθυμούν οι καρδιές μας και κάπως έτσι μας θέλει και ο Θεός να μιλάνε οι καρδιές των ανθρώπων και να υπάρχει αγάπη, γιατί όταν δεν υπάρχει αγάπη έρχεται ο Θεός και όταν δεν υπάρχει και πίστη γίνεται ο άνθρωπος απελπισμένος. Και οτιδήποτε εύκολο ή δύσκολο πετυχαίνει, εύκολο ή δύσκολο έρχεται στη ζωή, χάνεται ο άνθρωπος. Γιατί με την πίστη δυναμώνει η καρδιά και με την αγάπη έρχεται ο Θεός. Τούτα εδώ το δύο είναι ανάγκη να τα έχει ο άνθρωπος. Για να δούμε σήμερα λίγο το Ευαγγέλιο που διαβάσαμε. Είναι λέει στην Καπερναούμ και υπάρχει ο Εθνόδαρχος, αυτός που ήταν στρατιωτικός διοικητής της περιοχής και το παιδί του ήταν βαριά άρρωστο, ήταν παρατηρητικό. Δεν μπορούσε να σηκωθεί, δεν μπορούσε να κουνηθεί, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Και ζητάει ο καημένος τη βοήθεια του Θεού του Χριστού. Τη ζητάει με τέτοιον τρόπο, συγκινεί και τον ίδιο τον Χριστό. Τι ωραία πράγματα. Του λέει ότι μόλις του ζήτησε του Χριστού, ο Χριστός θα αυτό. Όχι, του λέει, εγώ είμαι αματωλός. Εγώ είμαι αματωλός. Δεν θέλω να έρθεις κάτω από τη στέγη της οικίας μου. Γιατί οι αμαρτίες μου είναι πολλές. Και συγκινείται ο Χριστός και λέει τέτοια πίστη δεν έχω βρει ούτε στους Ιουδαίους, στους δικούς του δηλαδή, στο λαό που νόμιζαν και έλεγαν ότι πίστευαν. Γι' αυτό λέει και στη Βασιλεία των Ουρανών, πολλοί από εσάς, από αυτούς που νομίζουν ότι είναι καλοί, δεν θα βρεθούν. Και θα βρεθούν εκεί ποιοι. Από Ανατολή και Δύση θα μαζέψει ο Χριστός. Δηλαδή θέλει να πει από όλη την Οικουμένη θα μαζέψει. Και εμείς οι ταλέποροι νομίζουμε ότι είμαστε καλοί. Και εμείς οι ταλέποροι νομίζουμε ότι είμαστε ένα έθνος το οποίο αξίζει την αγάπη του Θεού. Ενώ στην πραγματικότητα κάνουμε τα πάντα για να μην έχουμε σχέση με την πραγματική με τον Χριστό. Και βέβαια στο τέλος, με μια λέξη, του λέει ο Χριστός ότι όλα θα πάνε καλά και το παιδί σου θα γίνει καλά. Να ήμασταν εκεί. Να ήμασταν κι εμείς αυτούς που ο Χριστός θα συγκινηθεί από την αγάπη μας, από την ταπείνωσή μας, από την απλότητά μας και από την πίστη μας. Όπως συγκινήθηκε με την αγάπη και την πίστη και την ταπείνωση και την αγιότητα από τόσους Αγίους που υπάρχουν μέσα στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας. Όλοι ετούτε εδώ οι Άγιοι που είναι το ένα εκατομμυριωστό από αυτούς τους Αγίους που μπήκαν μέσα στον Παράδεισο, που ζουν ακόμη και σήμερα κάποιοι, αλλά και θα ζήσουν άγιοι και αύριο και μετάβριο και αντιμετάβριο, διότι ξέρει η αγάπη του Θεού να φτιάχνει μια Αγίους. Όπως Αγία Ψυχή είχε και ο Εκατόνταρχος. Εγώ του λέει Χριστέ μου, διατάζω και μ' ακούνε. Θέλω και εσύ να δώσεις μια διαταγή και να σ' ακούσει το παιδί και να γίνει καλά. Τώρα μην με ρωτήσετε. Και όταν φωνάζουμε στο Θεό και δεν μας ακούει, και όταν προσευχόμαστε και δεν μας ακούει, και όταν μιλάμε στο Θεό και δεν μας ακούει,
εμείς γνωρίζουμε ότι δεν μας ακούει. Ο Θεός μας, ο Χριστός μας, ξέρει κάθε φορά ποιο είναι το καλό για αυτό που ζητάμε. Είτε αφορά τα παιδιά μας, είτε αφορά τους ανθρώπους μας, τους γονείς μας, τα αδέρφια μας, τους συγγενείς μας. Ξέρει γιατί γίνεται. Ξέρει τι είναι τούτο εδώ που γίνεται. Ξέρει τι είναι αυτό και πώς θα γίνει καλύτερα. Και ποιο είναι το καλύτερο και για αυτόν και για αυτούς που προσευχόμαστε, αλλά και για μας και για όλους μας. Και κυρίως αυτό που νοιάζεται ο Χριστός είναι η σωτηρία της ψυχής των ανθρώπων. Διότι, συγχωρέστε με που θα το πω, με την αφορμή και αυτού του μικρού μνημοσύνου που έχουμε για το βασιλάκι μας, ότι ο Χριστός ξέρει πως κερδίζει και πως σμιλεύει και πως αδειάζει την ψυχή του καθενός. Ο ένας ανεβαίνοντας ανηφόρες, ο άλλος φτιάχνοντας την καρδιά του με αγάπη και να δίνει, να δίνει, να δίνει, να δίνει στους άλλους, ο άλλος με την προσευχή, ο άλλος με την νηστεία, ο άλλος με την υπομονή, ο άλλος με την ταπείνωση, ο άλλος με την απλότητα και. Εμείς απλά μένουμε να σχολιάζουμε. Εμείς μένουμε να βασανιζόμαστε στα μυαλά μας. Ο Χριστός ξέρει τις καρδιές των ανθρώπων. Πόσες φορές, μωρέ, κερδίζουν την αγιότητα αυτοί που στη ζωή τους τους έβλεπαν οι άνθρωποι και τους κοροϊδεύαν. Υπάρχουν άγιοι που τους κοροϊδεύαν οι άνθρωποι και όμως αυτοί έκρυβαν αγιότητες σοφές, ψυχές καθαρές, μάτια φωτεινά, αγιότητες που ούτε να τις φτάσουμε μπορούμε εμείς. Βλέπουμε σήμερα τόσους και τόσους και τόσους και τόσους και τόσους και τόσους αγίους. Με την κορυφή, το γέροντα Παΐσιο, τον οποίο θα γιορτάσουμε αύριο το βράδυ στη Σαρακίνα. Κάνουμε μία αγρυπνία εδώ, την προηγούμενη Δευτέρα το βράδυ. Τώρα ήρθε η σειρά της Σαρακίνας. Θα κάνουμε την αγρυπνία μας αφιερωμένη στον Άγιο Παΐσιο, που γιορτάζει την Τρίτη και εμείς θα το κάνουμε αγρυπνία. Όπως θα δω αγρυπνία θα το κάνουμε περισσότερες εκκλησίες και μοναστήρια. Άξιζε ο Παπούλης. Και όμως, την εποχή που ζούσε στο όρος, οι μισοί δεν τον παραδέχονταν. Πού πάτε, μωρέ, αυτό χαζός είναι. Γιατί τα μίλαγε όλα με αγάπη, με ομορφιά και με ταπείνωση. Και δεν τα μίλαγε καθώς πρέπει. Έτσι αυστηρά. Ήταν γλυκύτατος, ήταν υπομονετικότατος, έλαβε ολόκληρος από χαρά, από φως, από ταπείνωση, από... Είχε δε έναν τρόπο να μιλάει τρεις χαριτωμένων και λέει κανένας. Αυτή είναι η Άγιοι. Όχι οι φτιασυντωμένοι αυστηροί, οι οποίοι δεν θέλουν να ακούσουν και να δουν άνθρωπο. Ώρες ατελείωτες θυσίαζε, παραμέριζε ακόμα και τα καλοκαιρικά του καθήκοντα για να δοθεί στον συνάνθρωπο, να δώσει, να δώσει, να δώσει, να δώσει, να δώσει. Και όταν ήταν άρρωστος ακόμα, ο Χεροπαΐσιος πάντα άρρωστος ήταν, πρώτον είχε ένα πνευμόνι,
Ξέρετε τι θα πει, να έχεις ένα πνευμόνι, να κουράσεσαι αμέσως ό,τι αν κάνεις, να κρυώνεις, να μην μπορεί το αίμα σου να τρέξει πολύ και να πάρει οξυγόνο, και όμως εσύ, γι' αυτό και επειδή κρύωνε πολύ, όπου και το καλοκαίρι είχε μια κουβέρτα πάνω εκεί που μας φιλούσε. Και όμως να είσαι εκεί. Τη νύχτα μεν διαβάζοντας γράμματα και απαντώντας, δέματα ολόκληρα έρχονταν τα γράμματα από το ταχυδρομείο του κελάκι. Και όσες ώρες τελείωνε με τα γράμματα, έφτιαχνε χειροποίητα στα βουδάκια να τα δίνει ευλογία σε όσους πήγαιναν κοντά. Και όταν έρχονταν στη Σουρωτή, όσοι πήγαν και τον είδαν στη Σουρωτή, εκατοντάδες, χιλιάδες σιγουρά, ακόμα και προς το τέλος που ήταν στην κλινική και εκεί που τελείωνε στο Θεαγένειο, δέχονταν ο κόσμος. Κι ας ήταν, λέω, τελείως εξαντλημένος ο οργανισμός του, από πέντε καρκίνους είχε μέσα του. Και τον πρώτο καρκίνο παρακάλεσε και παρακάλεγε την Παναγιά, δώσ' μου και με ένα καρκίνο, Παναγιά μου, και πάρτον από εκείνους τους πατεράδες που είναι πολύ τεκνοί. Και μάλιστα μία μέρα είχε πάει μία παρέα και το παρακάλεσε για έναν πατέρα που είχε μια παιδιά και είχε καρκίνο. Και λέει, χειρίζει στην Παναγιά και της λέει, Παναγίτσα μου, δώσ' τον σε μένα τον καρκίνο αυτό και πάρ' τον πατέρα. Δώσ' τον σε μένα. Και όταν του λέγανε για καρκίνους, τι έλεγε? Άγιος, παιδιά μου, ο καρκίνος. Άγιος, τι ευλογία είναι ο καρκίνος. Το άκουσαν μία, το άκουσαν δύο, το άκουσαν πέντε. Οι προσκυνητές που πήγαν, λένε και εδώ. Κατάλαβε τι λες τώρα, μας έχεις τρελάνει. Ναι, βρε παιδιά μου. Τι άγιος ο καρκίνος, τι καλός ο καρκίνος. Με τον καρκίνο και με ξαρός και εις γεννήσει ο παράδεισος. Και για να μην τους αφήσει λογισμό, γύρισε μπροστά του στην Παναγιά που είχε δίπλα, τη χάιδεψε, την αγκάλιασε και της λέει, Παναγίτσα μου, μην ξεχάσεις εγώ, να μου δώσεις και μένα αυτή την ευλογία με τον καρκίνο. Και την πήρε και την ανέβηκε και πάλεψε και μάλιστα έλεγε ο γιατρός του, δεν τους άφηνε να βάλουν παυσίπονο μέσα στον νερό. Μου το έδωκε ο Θεός να τα απολαύσω, έλεγε. Μου το έδωκε ο Θεός να το χορτάσω, έλεγε. Μου το έδωκε ο Θεός να το ζήσω. Ας έχουμε την ευλογία του Ελλάδα.